Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην απόσπαση 5 διασωστών στην Κάλυμνο προχώρησε το ΕΚΑΒ. Οι 5 διασώστες θα καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας έως ότου ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων. Υπεγράφει από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη η απόφαση ανάθεσης του έργου για την αποκατάσταση του λιμανιού της ΚΟ μετά τις ζημιές που υπέστη από τον καταστροφικό σεισμό της 21ης Ιουλίου του 2017. Απομένει μόνο η έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου για να ξεκινήσουν οι εργασίες μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου. Στη σημασία επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες που διαμορφώθηκε κατά τον τερματισμό των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, μην παραγνωρίζοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού. Νίκο, σε καλωσορίσουμε στην Αθήνα. Αγαπητέ Πρόεδρε, να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα. Είναι μεγάλη χαρά μας για άλλη μια φορά να έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Είναι πάντοτε στενή η επικοινωνία των δύο κυβερνήσεων. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ευρωπαϊκής, των συνόδων κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τη δυνατότητα από πολύ κοντά να σχεδιάζουμε για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως για την δημιουργία των προϋποθέσεων για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή η σταθερή μας στάση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ευρύτερης στήριξης του διεθνούς παράγοντα της προσπάθειας μας και αναγνώρισης της στάσης αυτής. Γνωρίζω βεβαίως ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο όπου πρέπει να κουβεντιάσουμε και είναι πολύ μεγάλη χαρά θα έχω αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και για τον τρόπο μέσα από τον οποίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να εβέβαιως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι Ελλαδίτες όπως λέτε εσείς έχουν πάντοτε εμπιστοσύνη και στην κυπριακή κυβέρνηση και στον κυπριακό λαό για τις επιλογές του. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά αυτή η στενότατη συνεργασία που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στο να δημιουργήσουμε ευρύτερες περιφερειακές αλλά και ευρύτερες συνεργασίες, να επανατοποθετήσουμε στη σωστή βάση το Κυπριακό σε πτυχές που έχουν σημασία για το μέλλον και βεβαίως μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε στο εξωτερικό, αλλά οι εκάστοτε συναντήσεις στην Αθήνα ή στην Κύπρο έχουν μια άλλη διάσταση. Και χαίρομαι γιατί σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να δούμε όλο το φάσμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σειρά από επαφές με τον Τσαμπούσο, τον κύριο Λούτ, να αλληλοενημερωθούμε για τα όσα αφορούν το Κυπριακό. Αλλά και νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε και για τις τριμερείς, τετραμερείς, όπως τις έχουμε χτίσει οι υπουργοί μας των εξωτερικών και με τα όσα αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια, την περιφερειακή ειρήνη, όλα τούτα που οπωσδήποτε έχουν τη σημασία τους και για τη λύση του Κυπριακού. Ας ευχηθούμε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη θα είναι τέτοιες που να βοηθήσουν έτσι ώστε να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος εφόσον και ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ και βεβαίως η στενότατη συνεργασία που έχουμε είναι και το θεμέλιο στις προσπάθειες που καταβάλουμε για να αντιμετωπίσουμε είτε το Κυπριακό είτε άλλα προβλήματα που οι δύο χώρες αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ, Άλεξ.
Η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα περισσότερα από τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες, κυρίως τα οικονομικά, οι παραγωγικοί φορείς αλλά και οι πολίτες τα άκουσαν και την προηγούμενη εβδομάδα από τα χείλη του Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας είπε στην δικιά του ομιλία ότι τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα, αναφέρομαι στην μείωση του έμφυα, στην κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και σε μια άλλη σειρά μέτρα, λιγότερες εισφορές. Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι θα τα προνομοθετήσει για να ισχύουν για όλη την τετραετία. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, εσείς θα τα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα εφόσον τα φέρει σε αυτή τη Βουλή ο κύριος Τσίπρας και θα δεσμεύει την επόμενη τετραετή θητεία της όποιας κυβέρνησης? Και το δεύτερο και μάλλον ουσιαστικότερο είναι, άμα έχετε τις ίδιες προτάσεις με τον κύριο Τσίπρα, πώς θα πείσετε έναν πολίτη να μην επιλέξει εκείνον, αλλά να επιλέξει εσάς, αφού το προσεχές διάστημα η χώρα θα βρίσκεται, όπως εσείς λέτε, σε μια αυστηρή μνημονιακή επιτροπία? Δεν έχω το ίδιο πρόγραμμα με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας, δίνοντας προτεραιότητα στην απελευθέρωση των υγιών δυνάμεων της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε την πίτα και να δημιουργήσουμε πλούτο για όλους. Ο κύριος Τσίπρας αρκείται στο να μοιράζει φτώχεια μέσα από επιδόματα. Ο κύριος Τσίπρας, εδώ και 3,5 χρόνια, είναι συνεπής στην πολιτική του, κύριε Τζοβάρα. Τι εννοώ με αυτό? Υπερφορολογεί την παραγωγική Ελλάδα και ταυτόχρονα μεγαλώνει το κράτος. Εμείς παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Θέλουμε να μειώσουμε φόρους και εισφορές και θέλουμε να συμμαζέψουμε το κράτος. Ο κ. Τσίπρας πράγματι από αυτό εδώ πέρα το βήμα μας είπε ότι θέλει τώρα και αυτός να μειώσει φόρους, αφού επί 3,5 χρόνια διέλυσε την μεσαία τάξη και κατέστρεψε την παραγωγική Ελλάδα. Δεν μας μίλησε όμως για το σημάζεμα του κράτους. Μας είπε ότι το κράτος πρέπει να προσλαμβάνει με γρήγορους ρυθμούς δημόσιους υπαλλήλους. Έχει ο ίδιος ανεχτεί την εκτείναξη του αριθμού των συμβασιούχων και δεν άκουσα στην ομιλία του ούτε μία τοποθέτηση, ούτε ένα έστω υπονοούμενο ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα με λιγότερα χρήματα. Άρα υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά στο σχέδιο το οποίο εμείς προτείνουμε στον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτό το οποίο προτείνει ο κ. Τσίπρας. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο παρουσίασα χθες είναι ένα συνολικό σχέδιο για την ανάταξη της χώρας. Δεν είναι απλά μία αποσπασματική καταγραφή κάποιων μέτρων που μπορεί να ακούγονται ευχάριστα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Γιατί το δικό μου σχέδιο για τη χώρα είναι πολύ πιο φιλόδοξο από το σχέδιο του κ. Τσίπρα. Και εγώ δεν δυσκολεύομαι να βάλω φιλόδοξους στόχους. Ανάπτυξη 4% και δημιουργία 700.000 νέων θέσεων απασχόλησης την επόμενη πενταετία. Και εξηγώ και αυτό πώς θα γίνει. Με τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία, κύριε Τζοβάρα, δεν πάμε πουθενά. Η Ελλάδα θα παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα κύκλο στασιμότητας. Οι νέοι θα φεύγουν για το εξωτερικό και οι Έλληνες θα αισθάνονται ότι δεν έχουν καμία πραγματική ελπίδα προκοπής. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος τον οποίο θέλω να σπάσω. Και πιστεύω ότι έχουμε καταθέσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο, το οποίο αυτό ακριβώς θα κάνει πράξη την επόμενη μέρα. Κύριε Τζοβάρα, θα περιμένουμε καταρχάς να δούμε τι μέτρα θα έρθουν στη Βουλή. Διότι αν ερμήνευσα σωστά την διαρροή του ανώτατου κυβερνητικού παράγοντα, δηλαδή του κύριου Τσακαλώτου, μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, κατάλαβα ότι ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ένα μενού μέτρων οποία έχουμε συμφωνήσει μόνο στην κοστολόγησή τους με τους δανειστές μας. Άρα κρατάτε λίγο μικρό καλάθι. Σε κάθε περίπτωση, μέτρα τα οποία θα είναι ευθυγραμμισμένα στη δικιά μας λογική και τα οποία ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας αντιγράφει από μας, δεν έχουμε λόγο να μην τα ψηφίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων.
Μιας και με ρωτάτε συγκεκριμένα, ας πάρουμε το παράδειγμα του ένφια. Εμείς τι λέμε για τον ένφια, τι έχουμε πει μάλλον για τον ένφια, εδώ και 2 χρόνια. Θέλουμε να μειώσουμε τη συνολική επιβάρυνση κατά 30%. Δηλαδή να εισπράττουμε συνολικά ως κράτος από τον ένφια περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ αντί 2,8 δισεκατομμύρια που εισπράττουμε σήμερα. Το ίδιο λέει τώρα και ο κύριος Τσίπρας. Εμείς θέλουμε όμως το όφελος από αυτή τη μείωση του ένφια να το καρποθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και οι πιο αδύναμοι, αλλά κυρίως η μεσαία τάξη. Αν έχετε κάποιο πλάνο, κάποιο σχέδιο για δικαιότερη κατανομή του clawback, ούτως ώστε να μην επωφελούνται οι ξένες πολυεθνικές σε βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων, και τέλος, εάν θα προχωρήσετε στη θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών πέρα από αυτών που υπάρχουν για εντός της φαρμακευτικής δαπάνης. Η απάντηση είναι ότι βεβαίως το σύστημα του clawback και των rebates μπορεί να εξορθολογιστεί και θα έχουμε την ευκαιρία μέσα στους επόμενους 2 μήνες, όπου θα παρουσιάσουμε συνολικά το σχέδιό μας για την υγεία, να μιλήσουμε και για την πολιτική φαρμάκου σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Χαιρόμαστε που υπάρχει μια υγιής ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Απασχολεί πολλούς εργαζόμενους, είναι εξαγωγική και είναι ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης και καινοτομίας για τη χώρα. Από την άλλη, όλοι αναγνωρίζουν ότι έπρεπε να γίνει μια σημαντική παρέμβαση στη φαρμακευτική δαπάνη. Και σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει, παρότι το σύστημα και σήμερα ακόμα εξακολουθεί να έχει στρεβλώσεις. Και έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της τιμής, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε ακόμα εστιαστεί με την απαραίτητη προσοχή στο ύψος των συνταγών που γράφονται σήμερα, παρότι η ηλεκτρονική σταγογράφηση είναι ένα υπερσύγχρονο εργαλείο που μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε όλη αυτή την πληροφορία στη διάθεσή μας και να ξέρουμε ακριβώς ποιος γράφει τι και γιατί. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η ΔΕΘ, με το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν βέλη κατά του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των θέσεων που παρουσίασε. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αποτελεί το καλύτερο προεκλογικό υλικό για την καμπάνια των επόμενων εκλογών του Οκτώβρη του 19. Αναφέρει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του, ευχαριστώντας τον θερμά για αυτή του την προσφορά. Για παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών από το Ζόραν Ζάεφ έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον Αντένα, ενώ παράλληλα τόνισε πως η συμφωνία δεν θα κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. «Εμείς που είμαστε κυβερνητικοί εταίροι θα κάνουμε το παν για να μην κυρωθεί. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσουμε. Έχω δεσμευτεί δημόσια εδώ και καιρό. Δεν θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση που θα φέρει τη συμφωνία στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά. «Επειδή έχετε και χιούμορ, με χιούμορ θα ξεκινήσω. Είσαστε τσάμπα μάγκας», έτσι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τσάμπα μάγκας», λέει, είναι ο Καμένος. Είδαμε την ταινία ο Μίστερ Μπιν Μάγκας Θεσσαλονίκη χθες. Ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για μαγκές και να βάζει μέτρο στη μαγκιά, θα πρέπει να το κάνει με τις δεσμεύσεις του, με τις πράξεις του και τα λόγια του. Το πόσο μάγκας είναι ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήθελε τον Ιούνιο να ανατρέψει την κυβέρνηση γιατί δεν ήθελε να παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία, και σήμερα από την έκθεση Θεσσαλονίκης εχθές ουσιαστικά παραχώρησε τον Βόρεια Μακεδονία απλόχερα, φαίνεται το ποιος είναι. Είπε μάγκας, βέβαια ότι αν κυρωθεί, είπε ότι αν κυρωθεί η συμφωνία εδώ πριν από τις εκλογές θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Εάν όμως δεν έχει κυρωθεί, λέει, εμείς θα την ακυρώσουμε. Εγώ σας λέω, κύριε Παδάκη, ότι δεν θα κυρωθεί. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε κυβερνητικοί εταίροι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το μεγαλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ο κ. Μητσοτάκης δείχνει άσφαιρα πειρά. Εδώ όμως είναι και το... Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν δεχόμαστε ούτε τη συμφωνία ούτε την παραχώρηση του όρου Βόρεια Μακεδονία. Και αυτή είναι η διαφορά μας με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό απέχει λοιπόν πάρα πολύ όμως από το, ναι, τι θα κάνετε. Πολλοί σας κατηγορούν από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και γενικότερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι όλα αυτά είναι λόγια. Και ότι... Κύριε Παδάκη, εγώ έχω δεσμευτεί για ένα μόνο πράγμα δημόσια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε θα αλλάξει.
εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση η οποία θα φέρει στη Βουλή αυτή τη συμφωνία. Που σημαίνει ότι θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας από την κυβέρνηση, εάν και όταν έρθει ο κύριος Φίλης θα είμαι πολύ καλά. Αλλά θέλω να προσθέσω και ένα-δύο ακόμα λόγους για τους οποίους η συμφωνία πολύ γρήγορα αυτό θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη. Θα αποσύρετε, είναι πέφτει η κυβέρνηση. Αυτό μας λέτε. Όταν αποσύρω εγώ την. Για να ξέρετε τι έννοια στην εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση. Στο σύνολό τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο σύνολό τους. Προσέξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τα οποία έχουν πει ότι εμείς είμαστε υπέρ της συμφωνίας. Άρα λοιπόν, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, παίρνω από εδώ, παίρνω από εκεί, την πλειοψηφία. Κύριε Παπαδάκη, ο κύριος Βούτσης είπε 170 λέει, μέχρι 170 θα ψηφίσουν. Κύριε Βούτσης, λέει, ακούστε τι λέμε εμείς τώρα. Εμείς λοιπόν, όπως έχουμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό, θα αποσύρουμε με κομματική πειθαρχία τους βουλευτές. Τώρα, αν υπάρχει ένα-δύο βουλευτές που θέλουν να φύγουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, καλό ταξίδι. Αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάσει ο αριθμός εκείνος που θα είναι ικανός να φτάσει στο 151, θα πρέπει να περάσει και άλλες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να γίνουν διερευνητικές εντολές και να δεσμευτούν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα μπουν ως εταίροι στην κυβέρνηση άλλοι. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, και δεν τα άκουσα μέχρι τώρα να το συζητάτε και με τον κύριο Φίλη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, θέλω να σας πω, είναι ότι εδώ έχουμε παραβίαση της συμφωνίας από τη μεριά των Σκοπίων. Ο κύριος Ζάεφ παραβιάζει τη συμφωνία ήδη. Παραβιάζει τη συμφωνία λέγοντας πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία. Και εδώ έρχεται πια και η υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή που παραβιάζει τη συμφωνία αυτή, την οποία υπέγραψε, μάλλον μονόγραψε, ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα, να απαντήσει. Μήπως κάνει αυτές τις δηλώσεις, βέβαια, ο Ζάεφ, επειδή. Προσέξτε, εδώ λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Κάνετε κριτική στην κυβέρνηση. Και γιατί το εγώ δεν είδα. Με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός πήρε τον κύριο Ζάεφ προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, και του είπε ότι παραβιάζει τη συμφωνία. Το ίδιο είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό μην το περνάτε στον ντούκου. Η θέση του κυρίου Καμένου είναι γνωστή και σεβαστή, δήλωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος στο Καλημέρα Ελλάδα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να επικυρώσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών για την αλλαγή του ονόματος των Σκοπίων στο δημοψήφισμα της 30 Σεπτεμβρίου, καλεί τους συμπατριώτες ο Πρωθυπουργός της γείτονος Ζόραν Ζάεφ, τονίζοντας ότι το δίλημα ουσιαστικά είναι ναι ή απελπισία, αστάθεια και απομόνωση. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ σε συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο ζητεί από τους συμπατριώτες του να ψηφίσουν την αλλαγή του ονόματος των Σκοπίων ώστε να δέσουν τη χώρα του στο δυτικό στρατόπεδο. Μία αποτυχία στο δημοψήφισμα δεν αποτελεί επιλογή. Είμαι τόσο πεπισμένος για την επιτυχία που δεν εξετάζω άλλες επιλογές, λέει στο γαλλικό πρακτορείο ο Ζόραν Ζάεφ, στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης στο Κίτσεβο, δυτικά των Σκοπίων, εν ώψη του δημοψηφίσματος. Μία νίκη του όχι θα σήμαινε πλήρη απουσία ελπίδας στην πλήρη απομόνωση της χώρας, πιθανόν το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου ανασφάλειας και αστάθειας στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία θα επέστρεφαν πιθανόν στα σκοτεινά χρόνια του παρελθόντος, προειδοποιεί ο Ζάεφ. Αντιθέτως, με μία νίκη του ναι, θα οικοδομηθεί ένα αμοιβαίο ευρωπαϊκό μέλλον για τα Βαλκάνια και θα πρόσφερε ένα θετικό παράδειγμα σε άλλες περιφέρειες του κόσμου. Θα σήμαινε πως τα προβλήματα ταυτότητας μπορούν να επιληθούν με συμφωνίες αυτού του τύπου, προσθέτει ο ίδιος. Ο Ζόραν Ζάεφ επιμένει πως για τη χώρα του δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μία ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας την παραπληροφόρηση, ορισμένοι ελπίζουν ότι αυτό το δημοψήφισμα θα αποτύχει, προειδοποιεί ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος θέλει να πείσει τους ψηφοφόρους, πολλοί από τους οποίους είναι αποθαρρυμένοι από την καταστροφική κοινωνικο-οικονομική κατάσταση να πάνε να ψηφίσουν. Ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες οι προσφυγικές ροές προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με την κατάσταση στη Λέσβο να παραμένει εφιαλτική. Συγκεκριμένα, μόνο το τελευταίο τριήμερο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έφτασαν 1.005 πρόσφυγες και μετανάστες, από τις οποίους οι 615 ήταν στη Λέσβο. Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή την Κυριακή η Λένα Τριανταφύλη, επί σειρά ετών ιδιαίτερα γραμματέας του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Λένα Τριανταφύλη είχε υπηρετήσει στο γραφείο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας από το 1974 έως και το θάνατό του. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ,
έδωσε την τέταρτη και τελευταία ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ζήτησε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη, προειδοποιώντας για τους κινδύνους του λαϊκισμού. Με 8 μήνες μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές, ο διάλογος σκιαγράφησε μια φιλόδοξη πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 στο Στρασβούργο. It was European Commission President Jean-Claude Juncker's fourth and last State of the Union address at the European Parliament. Je voudrais que les élections de l'année prochaine soient un grand moment pour la démocratie européenne. With 8 months before the European elections, the debate was an opportunity to sketch an ambitious path for the future of the EU of 27. Il Parlamento vuole essere sempre più il cuore della democrazia. Thank you for the initiatives to make our European elections safe. Not trolls, not fake news, not Cambridge Analytics will decide, the people will decide. I want to ask that the Commission in the coming months would introduce a package of proposals to protect our elections against foreign meddling. Juncker stressed the need for unity in the face of rising populism. Cette conviction qu'unis nous sommes plus grands est l'essence même de ce que veut dire faire partie de l'Union européenne. Members looked back on Juncker's achievements and called for action on migration, climate change and the economy. Yes, we have to open legal ways for migration. It's a scandal what we witnessed again in this summer in the Mediterranean. Climate change is happening. It's happening now. And the good news about climate change is that we know what to do. And the bad news about climate change is that we don't do it. Wir müssen doch feststellen, dass auch 10 Jahre nach Beginn der Finanzkrise das Wohlstandsniveau aus den Vorkrisenzeiten in vielen Ländern noch nicht wieder erreicht worden ist. Others touched upon the current divisions in Europe. The number of people who are dissatisfied, deeply dissatisfied with the European project is increasing. You made no acknowledgement of the populist revolt that is sweeping through virtually every single member state. L'action de votre commission, elle est à la fois opaque, antidémocratique et punitive. Juncker stressed the need to turn Europe into a greater global player on the world stage, protecting the Union for the generations to come. Το Σεπτέμβριο του 2008 η κατάρρευση της Lehman Brothers προκάλεσε τη χειρότερη οικονομική κρίση του ανεπτυγμένου κόσμου μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Η Ευρωζώνη έκανε τα δικά της λάθη στην κρίση του ευρώ, κολλησιεργώντας επί ένα και πλέον χρόνο προτού αναχαιτήσει τη μετάδοσή της από την Ελλάδα στα μέσα του 2012. Μπορεί κάτι τέτοιο να επαναληφθεί? On the 15th of September 2008, the US investment bank Lehman Brothers filed for bankruptcy. With the bank holding more than $6 trillion in assets, its collapse was the largest in US history. The Dow Jones shed nearly 5%, its biggest loss since the 11th of September attacks. And the ensuing panic on world financial markets caused the global economy to experience its deepest downturn since the 1930s, the effects of which are still being felt today. The European response to the global downturn was an unprecedented stimulus plan worth 200 billion euros, or about 1.5% of the EU's GDP. In addition, the European Central Bank slashed interest rates to prevent the economy from sliding further. Following Lehman's demise, European and global regulators introduced new rules requiring banks to hold more cash and rely less on borrowed money. Banks are also now submitted to regular stress tests to see how they perform in a future financial crash. These measures spared Europe from a deeper recession and now form the foundations of a stronger and more resilient economy. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε σήμερα επισήμως τα νέα χαρτονομίσματα των 100 και 200 ευρώ, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 28 Μαΐου του 2019. Μετά τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 ευρώ, τα 100 και τα 200 ευρώ είναι οι δύο τελευταίες ονομαστικές αξίες με τις οποίες ολοκληρώνεται η σειρά Ευρώπη. Η δεύτερη σειρά τραπεζογραμματείων ευρώ τίθεται σταδιακά σε κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια. Στις 28 Μαΐου 2019, τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ θα τεθούν σε κυκλοφορία. Όπως και σε αυτά των 50 ευρώ, στα νέα τραπεζογραμμάτια διακρίνεται μια προσωπογραφία της Ευρώπης. Στο ολόγραμμα,
και στο υδατογράφημα. Όταν τα παρατηρείτε υπογωνία, ο αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα αλλάζει χρώμα και εμφανίζονται μικρά σύμβολα του ευρώ. Επίσης, διαθέτουν ένα νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Ένα ολόγραμμα με κινούμενα σύμβολα του ευρώ, τα οποία κινούνται γύρω από τον αριθμό της αξίας. Με τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ, ολοκληρώνεται η δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια πρέπει να αναβαθμίζονται κατά διαστήματα, ώστε να παραμένουν ασφαλή. Καθώς οι Ευρωπαίοι τα εμπιστεύονται για τις πληρωμές και την αποταμίευσή τους. Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ, σε κυκλοφορία από τις 28 Μαΐου 2019. Ευρώ. Το δικό μας νόμισμα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Κέρκυρας μετά την απολογία τους 4 εκ των κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας με σκοπό την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Κέρκυρα. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 53χρονος φαρμακοποιός, ενώ το 5ο μέλος της ομάδας διαφεύγει της σύλληψης. Συγκεκριμένα, η 57χρονη γιατρός του νοσοκομείου φέρεται να συνταγογραφούσε παράνομα σε χειρόγραφα, στελέχη συνταγών, συνταγές για οπιούχα επιθέματα και ναρκωτικά χάπια, ο 53χρονος φαρμακοποιός να εκτελεί τις συνταγές και ένας 62χρονος με τους δύο γιους του, ένα 37χρονο που συνελήφθη και ένα 35χρονο που διαφεύγει της σύλληψης, να τα διακινούν στο νησί. Τα τρία άτομα κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ όλοι βαρύνονται για σύσταση συμμορίας με σκοπό τη διακίνηση. Προχωράμε με αποφασιστικότητα και δέσμευση στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναπτυξιακής και κοινωνικής ανασυγκρότησης που αφορά κάθε πολίτη προσωπικά, επισημαίνει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι σταδιακά με τις προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων να μειώνεται ο αριθμός των συμβασιούχων, αναφέρει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προσθέτοντας ότι φυσικά στις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα μπορούν να συμμετάσχουν και θα προσμετράται η εμπειρία τους. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία, στην οποία καταλογίζει φανερή πρόθεση να απολύσει τους συμβασιούχους. Και φυσικά δεν ισχύουν τα περί αύξησης του αριθμού τους και κομματικών προσλήψεων, όπως υποστηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντίθετα, υπήρξε μείωση. Το 2016 ήσαν 49.448 και φέτος το 2018 47.179. Όλες οι προσλήψεις συμβασιούχων γίνονται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, συμπληρώνει. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρει στη συνέντευξή της στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι με βάση την αναλογία 1:1, μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, το 2019 αναμένεται να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ 7.906 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ εάν εφαρμοστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναλογία 1:5, μία πρόσληψη για κάθε 5 αναχωρήσεις, τότε ο αντίστοιχος αριθμός μειώνεται στις 1.581 θέσεις, οι οποίες οριακά θα κάλυπταν τις ανελαστικές ανάγκες που αφορούν στις στρατιωτικές σχολές, στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας κτλ. Επομένως, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παραπλανούν τους πολίτες όταν διαβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις στην υγεία και την παιδεία, επισημαίνει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αιτήσεις για την απόκτηση θέσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς καλούνται να καταθέσουν όσοι γονείς, ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, δεν έλαβαν βάουτσερ κατά την πρώτη κατανομή λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Αιτήσεις για την απόκτηση θέσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς καλούνται να καταθέσουν όσοι γονείς, ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, δεν έλαβαν βάουτσερ κατά την πρώτη κατανομή λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, καλούνται οι υποψήφοι οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι, ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που δεν έλαβαν βάουτσερ λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία για τη χορήγηση βάουτσερ. Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει αίτηση για βεβαίωση θέσης που βρίσκεται στην εφαρμογή οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
την οποία θα δώσει στο φορέα δομή που επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του. Στη συνέχεια, ο φορέας δομή που θα αποδεχτεί τη διάθεση μιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικιακά το συγκεκριμένο παιδί, θα παραλάβει την αίτηση για βεβαίωση θέσης και θα την καταχωρήσει στην ειδική οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών αναφορέα δομή». Τα πρόσθετα βάουτσερ θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα δομής. Οι φορείς δομές θα πρέπει να αποστείλουν στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της πρόσκλησης 5180/14/6/2018. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από Παρασκευή 14/9/2018 μέχρι Δευτέρα 24/9/2018 και ώρα 2 το μεσημέρι. Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στα ΑΕΗ. Μέχρι και αύριο Τρίτη θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΗ ή ΤΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έως και την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2018 στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατείνεται για τρεις ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα 8 ΙΕΚ τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. Παρατείνεται για τρεις ημέρες, δηλαδή έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα 8 ΙΕΚ τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι και Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου από 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι για να υποβάλουν αιτήσεις. Η υποβολή γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή στις κατατόπους γραμματείες των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πύλη τουριστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού www.minedu.edu.gr. Την αντίθεσή της στη δημιουργία ανατοϊκής βάσης στην Κάρπαθο εκφράζει η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης. Μια τέτοια εξέλιξη εμπλέκει τη χώρα μας στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και συγκρούσεις ισχυρών υπεριαλιστικών χωρών, αναφέρει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η ειρήνη στην περιοχή μας και ο ελληνικός λαός σε περιπέτειες για την εξυπηρέτηση συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ξένων και ελληνικών, και καλεί το ροδιακό λαό σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα να αντιδράσει στις εξελίξεις αυτές. Βιωματικό σεμινάριο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της θωράκισης εκπαιδευτικών και μαθητών πραγματοποιήθηκε στο 3ο ΓΕΛ, Καπνοβιομηχανία Ρόδου. Ένα αποστρατεία αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας επισκέφθηκε σε ώρες πέραν του διδακτικού ωραρίου τις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος, έλεγξε τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο προστασίας των μαθητών και μαθητριών, το 3ο ΓΕΛ Ρόδου προετοιμάζεται και εκπαιδεύεται για ενδεχόμενα ακραίων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με πλοηγό την προστασία της υγείας και τη θωράκιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο ενημέρωσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Πέραν του τακτικού και επαναλαμβανομένου ελέγχου των πυροσβεστικών μέσων του σχολείου, ο εναποστρατεία αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κ. Χατζημιχάλης, επισκέφθηκε σε ώρες πέραν του διδακτικού ωραρίου τις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος, έλεξε τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατόπιν, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις υποδείξεις του προσομοιώθηκαν σε κατάσταση φωτιάς από ξηρή καύσιμη ύλη προκειμένου να είναι στο μεγαλύτερο βαθμό έτοιμοι για μια τέτοια περίπτωση. Επίσης, σε συνεργασία με φορείς και ειδικούς στο ενδεχόμενο σεισμού, τεχνολογικών ατυχημάτων, πλημμύρας και λοιπόν εντόνων φαινομένων, πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση για το σχέδιο και τον τρόπο διαφυγής προκειμένου να προστατευθεί στο ακέραιο κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε από την ελληνική αστυνομία σχετικά με την επίθεση του Ρουβίκονα στην πρεσβεία του Ιράν γύρω στις 6 τα ξημερώματα στο παλιό ψυχικό και συγκεκριμένα κατά του φρουρού που φαίνεται σε βίντεο να υπακούει στις εντολές των δραστών και να εγκαταλείπει το φυλάκιο. Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ρουβίκονας, ο αστυνομικός που βρίσκεται στο φυλάκιο έξω από την πρεσβεία του Ιράν δεν αντιδρά στην επίθεση και υπακούει στις εντολές της αντιεξουσιαστικής ομάδας. Αμέσως μετά ένας εκ των δραστών σπάει το παράθυρο από το κουβούκλιο με σφυρί, ενώ τα υπόλοιπα μέλη πετούν μπουκάλια με μπογιά στο κτίριο, δίχως ο αστυνομικός να κάνει ή να λέει το παραμικρό, υπακούοντας πλήρως στις προσταγές των αναρχικών που του λένε «Μην πάρεις τηλέφωνο, φύγε σε παρακαλώ, βγες και μην μας χτυπήσεις από τα γυαλιά, βγες και μην χτυπήσεις από τα γυαλιά, μην ακουμπήσεις το όπλο». Σε ενημέρωση για μια σειρά από ζητήματα της αρμοδιότητάς του στην πολιτική προστασία προέβη ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Κόκκινος. Όπως τόνισε, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής προστασίας έγιναν πολλές δράσεις παρά την έλλειψη των απαραίτητων μέσων. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού και όσο διαρκεί η αντιπυρική περίοδος, δηλαδή από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιούμε μια τιτάνια προσπάθεια κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς να έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα τα οποία χρειαζόμαστε, προκειμένου να διαφυλάξουμε το περιβάλλον, τα δάση μας και φυσικά ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από πυρκαγιές. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Τετρεπρόφικα, όλους τους συναρμόδιους φορείς που συνεργαζόμαστε για την αντιπυρική προστασία, όπως ο στρατός, η αστυνομία, το λιμενικό και φυσικά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτο και δεύτερο βαθμό, Δήμοι δηλαδή και Περιφέρεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά από ενημερωτικές συναντήσεις και διανέμοντας επίσης και ενημερωτικό υλικό, προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες για προληπτικές δράσεις που αφορούν την αντιπυρική περίοδο. Σας θυμίζω ότι μετά από την επιμονή μου και διαρκή προσπάθεια, ήρθε έγκαιρα φέτος το ελικόπτερο, το οποίο έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές των περιπτώσεων, σε πάρα πολλές πυρκαγιές που έχουν γίνει εδώ στη Ρόδο αλλά και στα γύρω νησιά. Υπάρχει διαρκή ετοιμότητα των όλων των αρχών και επιδιώκουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αν φανταστεί κανείς ότι κάθε χρόνο η δασική υπηρεσία που και αυτή βοηθά έχει λιγότερα κονδύλια και ένα διαθέσιμα για αντιπυρικές ζώνες και για καθαρισμό δασικών δρόμων, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη, αλλά μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη σε άλλες περιοχές της χώρας μας, είμαστε σε καλή πορεία και εύχομαι να ολοκληρώσουμε και έτσι. Έχουμε ακόμα μεγάλο διάστημα, 1,5 μήνα περίπου, για να κλείσει την αντιπυρική περίοδο. Περιμένουμε και τις βροχές που είναι χαρά Θεού, γιατί τις χρειαζόμαστε και για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, αλλά και για και τα δάση μας να έχουν νερό και να μην έχουμε προβλήματα ενδεχομένως πυρκαγιών. Αναλαμβάνω για να κλείσει αυτό το θέμα, είμαστε σε διαρκή προσπάθεια. Ο κύριος Κόκκινος μίλησε ακόμη για την αναγκαιότητα υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων στα νησιά της περιοχής της Δωδεκανήσου. Περιοδεύω αρκετά από τα νησιά της Δωδεκανήσου και ζητώ να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και για το θέμα της αντιπλημμυρικής περιόδου. Σας θυμίζω τις καταστροφικές πλημμύρες που πραγματοποιήθηκαν τις 13 Νοεμβρίου πέρσι στη Σήμη, την οποία επισκέφθηκα πρόσφατα. Και εκεί έχουμε επίσης το μεγάλο ζήτημα να υπάρχουν εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν από την περσινή περίοδο, γιατί ξεκίνησαν κάποια αντιπλημμυρικά έργα, έγιναν κάποιες ξεμπαζώσεις, αλλά τα περισσότερα ρέματα εξακολουθούν να είναι μπαζωμένα και κλειστά. Υπάρχει και κακή δόμηση στα ρέματα μέσα, στην κυριολεξία. Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι σε άθλια κατάσταση. Και ως γνωστόν από πέρσι που υπέστηκε αυτό, τις συνέπειες της καταστροφικής πλημμύρας δεν χρησιμοποιείται και πρέπει να επισκεφθεί η διαδικασία να γίνονται πλημμυρικά έργα. Τα ίδια διαπίστωσα και στο Καστελόριζο που ήμουν πρόσφατα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες και οι Δήμοι να καταγράψουν τα προβλήματα και η Περιφέρεια με τις δυνάμεις που έχει να συνεισφέρει, θυμίζοντας ότι είναι μια καινούργια αρμοδιότητα την οποία δίνει το κράτος στην Περιφέρεια, χωρίς να δίνει τους πόρους, τους οικονομικούς πόρους, χωρίς να υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό για να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πρόκληση. Από την πλευρά τη δικιά μου, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, να καταγραφούν αυτές οι ανάγκες
και ήδη ενημερώνω τις τεχνικές υπηρεσίες όπου σε όποιον εσύ μεταβαίνω και την ηγεσία της περιφέρειας προκειμένου να επισπευθούν αυτές οι εργασίες σε αυτά τα μέρη. Και βέβαια θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα πούμε για την πλημμυρική περίοδο. Συνελήφθη στην Κάλυμνο 24χρονος ημεδαπός για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη ένα άτομο το οποίο κατηγορείται για αποστολή ναρκωτικών ουσιών στο Συλληφθέντα. Ο 24χρονος προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ποσότητες που διακινούσε στο νησί της Καλύμνου. Οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας αλλάζουν στην Ευρώπη μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά στο Στρασβούργο οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο να υποχρεωθούν οι κολοσσοί του διαδικτύου, Google, YouTube και άλλα, να μοιράζονται πιο δίκαια τα έσοδα με τους δημιουργούς στην Ευρώπη. Με ψήφους 438 υπέρ, 226 κατά και 39 αποχές, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η αμφιλεγόμενη πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Music, writing, performances and newspaper articles are published online every day. The digital revolution has led to a new way of consuming artistic and journalistic content. Whether online or offline, authors, artists and journalists should be paid fairly for their work. This is why the Parliament voted to update online copyright rules that date back 17 years. We would like that the platforms take more responsibility on the content of the platform. And second, we would like to avoid infringement of copyright-protected works from the beginning. The Parliament wants to ensure that content-sharing platforms and news aggregators don't deprive artists of remuneration when using their content. Digital companies would have to ensure that any uploaded copyrighted material is blocked if no fee has been paid. Press publishers should also be able to claim remuneration if platforms use their content. It's a balanced situation between two fundamental rights. So on the one hand side, this freedom of expression, on the other, the property rights. Authors and performers would also have stronger negotiation rights to strengthen their position when dealing with large, powerful platforms. They will be able to terminate exclusivity clauses or claim more remuneration if what they have received is disproportionately low. In an attempt to encourage startups and innovation, the text exempts small and micro platforms from the directive. Online encyclopedias or open source software platforms like Wikipedia and GitHub will be exempt from the rules. The proposal also offers exceptions for content used for education and cultural institutions like museums and libraries. Μια περίεργη υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας με εμπλεκόμενους μαϊμού ιερείς που πάντρευαν ζευγάρια σε κτήμα στη Βαριμπόμπη. Το αποτέλεσμα είναι περισσότεροι από 50 γάμοι που έγιναν πριν από το 2010 να είναι άκυροι. Θύματα των μαϊμού ιερέων είχαν πέσει περισσότερα από 50 ζευγάρια που παντρεύτηκαν την προηγούμενη δεκαετία σε κτήμα στη Βαριμπόμπη και καλούνται πλέον να νομιμοποιήσουν το γάμο τους μέσω της δικαστικής οδού. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν κάποια από αυτά τα ζευγάρια ήθελαν να πάρουν διαζύγιο, όπως αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος. Όταν προσπάθησαν να συγκεντρώσουν τα έγγραφα, βρέθηκαν προεκπλήξεως, μαθαίνοντας ότι δεν ήταν παντρεμένοι. Μετά το πρώτο σοκ, ζήτησαν τη βοήθεια δικηγόρων, καθώς σύμφωνα με την Εκκλησία, οι γάμοι δεν είχαν τελεστεί, αφού οι τρεις ιερείς που τέλεσαν το μυστήριο δεν ήταν υπό τη σκέπτη της. Όμως, σύμφωνα με την πολιτεία, ήταν παντρεμένοι καθώς ο γάμος είχε δηλωθεί στο Δήμο και είχε ανοιχτεί η οικογενειακή μερίδα. Οι δικηγόροι ενημερώθηκαν ότι οι εν λόγω ιερείς δεν είχαν τη βούλα της επίσημης εκκλησίας και μάλιστα ένας από αυτούς είχε παυτεί από τα καθήκοντά του και είχε βρεθεί στη συνέχεια ενώπιον της δικαιοσύνης και είχε καταδικαστεί για απάτη. Ποδηλατάδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, διοργάνωσε η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων Ευθύτα στη Ρόδο. Με σύνθημα «Πάρτε το ποδήλατό σας», η Ευθύτα καλούσε σε ποδηλατάδα σήμερα το απόγευμα με κίνηση τη Νέα Μαρίνα και τερματισμό την Πλατεία Δημαρχείου. Ελάτε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον στους δρόμους. Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευθύτα. Ο
Ο Νάτχο λύτρωσε στο 90-2 τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης κόντευε να σοκάρει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, καθώς το 92 το σκόρ ήταν 1-1, 18 Καμαρά, 67 Τόνσο. Αλλά στο σημείο εκείνο, ο Μπίμπρας Νάτχο, που είχε περάσει αλλαγή μερικά λεπτά πριν, έκανε μερική απόσβεση του ακριβοπληρωμένου συμβολέου του, σκοράροντας τον νικητήριο γκολ των γηπεδούχων. Τη λύση έδωσε πάλι ο Κουλούρης στον Ατρόμητο, με τον Ευθύμη Κουλούρη να βρίσκει δίχτυα για τρίτη φορά στο εφετινό πρωτάθλημα, σκοράροντας το 43ο λεπτό το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο Ατρόμητος νίκησε στο Περιστέρι τη Λαμία με 1-0 στο ντεπούτο του Μάκη Χάβου στην τεχνική ηγεσία των φιλοξενούμενων. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έφτασε στις 2 νίκες και στους 7 βαθμούς, ενώ η Λαμία παραμένει στο 0. Η Εθνική νίκησε για τη Γεωργία και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Εθνική νίκησε 86-85 τη Γεωργία με μπούζερ μπίτλερ του Παπανικολάου από ασίστ του κορυφαίου Καλάθη και τσέκαρε οριστικά το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελο της Κίνας. Με 8 στις 8 νίκες, η Εθνική σφράγισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2019 και τσεκάρει εισιτήρια για Κίνα 4 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου. Έτοιμη να προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας της με 4 παίκτες εμφανίζεται η Manchester United, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Ερέρα, Γιάνγκ, Μάτα και Σο θα κληθούν σύντομα να υπογράψουν νέα συμβόλαια με την αγγλική ομάδα. Σε ερώτηση που δέχτηκε ο Πορτογάλος τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων, Ζωζέ Μουρίνιο, πριν τον νικηφόρο εκτός έδρας αγώνα με τη Watford για το μέλλον των παραπάνω ποδοσφαιριστών, απάντησε ότι ελπίζει να παραμείνουν στο Old Trafford, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι μπορεί να μην αγωνίζονται αρκετά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.